Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Προβλήματα με τις βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ, με τους φιλοξενούμενους, τις δηλώσεις αγροτών και συνταξιούχων, αλλά και αρρυθμίες στη λειτουργία του TaxisNet, εμφανής διαδικασία υποβόλης των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο, πέρα των προβλημάτων αυτών, οι φορολογούμενοι δεν βιάζονται να υποβάλουν τη δήλωσή τους και το αφήνουν για την τελευταία στιγμή. Είναι ενδεικτικό πως μέχρι σήμερα οι μισοί φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση και παραδοσιακά περιμένουν την παράταση που θα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών και η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Συνολικά στο TaxisNet έχουν υποβληθεί περίπου 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Εξ αυτών τα 1 εκατομμύριο καθαριστικά ή το 35,86% του συνόλου είναι χρεωστικά, τα 1,5 εκατομμύρια ή το 50,82% του συνόλου είναι μηδενικά και τα περίπου 400.000 καθαριστικά είναι πιστωτικά. Ελάχιστα πλέον τα σημεία της λύσης για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που μένουν να αποσαφινιστούν στο Eurogroup της 5ης στο Λουξεμβούργο. Βέβαια, θα κατατεθούν πολλά σενάρια σχετικά με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους αλλά και πολλές εκδοχές για το πώς αυτό θα καταστεί βιώσιμο. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως πως το Βερολίνο έχει πετύχει να επιβάλλει τις θέσεις του στο ζήτημα την ίδια στιγμή που η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κάνει πίσω. Η Γερμανία μπόρεσε τελικά να βγάλει από το τραπέζι των συζητήσεων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους τον λεγόμενο γαλλικό μηχανισμό που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Ιούνιο και ο οποίος θα συσχέτιζε την απομείωση του ελληνικού χρέους με τους ρυθμούς ανάπτυξης οικονομίας. Ένας μηχανισμός που είχε την υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και πολλών κρατών μελών της Ευρωζώνης. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιδότηση ενοικίου περιλαμβάνει το πακέτο των αντίμετρων για όσους χαμηλά συνταξιούχους χάσουν το ΕΚΑΣ από 1η-1η-2019. Τελευταία χρόνια χορήγησής του, το ΕΚΑΣ μειώνεται στα 12 ευρώ το μήνα για όλους, με τα εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή του να παραμένουν τα ίδια, δηλαδή το πλαφόν μηνιαίων εισοδημάτων από κάθε πηγή να ορίζεται στα 643 ευρώ. Δεδομένου ότι για το ΕΚΑΣ του 2019 ελέγχονται τα εισοδήματα του 2017 και το ύψος της σύνταξης του φετινού Ιουνίου, εκτιμάται πως ο πληθυσμός που θα λάβει το επίδομα και τα σταθμιστικά μέτρα θα παραμείνει στην περιοχή των 240.000 δικαιούχων. Από αυτούς η μεγάλη πλειοψηφία θα λάβει τα 12 ευρώ μηνιαίως. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη Μόνακης 764,34 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,12%. Τοτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.